Για να είσαι εσύ, το νου μου να έχω χτύπα μου να βγω. Μαζί σου να έρθω τ' άλλο μου μισό. Αυτό που ψάχνω έλα να μου πεις πως είσαι εσύ. Είναι ο Γιώργος ο Κακοσέφ, ρε αγόρι μου. Χαίρετε. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Καλά, μισό λεπτό, είναι τον Καρσόν. Έλα, αγάπη μου. Με νεύρα. Κάθισε από εκεί, μη φοβάσαι, παιδί. Κάτσε. Μικρόφωνο. Το μικρόφωνο, άστο εκεί, δεν το πήρε φεύγοντας. Τελειώνει το 8ωρό του σήμερα. Γεια σου, Γιώργο μου, τι κάνεις. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ρε φίλε, πότε μεγάλωσες. Γιατί και ο μπαμπάς σου έχει μια τρέλα έχετε με τα παιδιά. Πώς είστε, 25? Ναι, όχι, είστε πολλά. Είμαστε 5. Σαν 25. Είστε πολλά. Πότε έγινε, πότε ξαφνικά με το τραγούδι, πώς ήρθε όλο αυτό. Ναι, κάποια στιγμή απλά άρχισα να γράφω τραγούδια. Α, είναι δικό σου αυτό. Ναι, εγώ το έχω γράψει. Α, μπράβο, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Μπράβο, Στέλιο το παιδί, μπράβο λέμε. Και ναι, κάποια στιγμή μου ήρθε να ασχοληθώ επαγγελματικά. Εντάξει, το συζητήσαμε όλα αυτά. Μια χαρά. Πες μου κάτι λίγο. Αυτό το έχεις στο μυαλό σου γενικότερα ότι θα ασχοληθείς με το τραγούδι ή στην αρχή είχες μόνο μουσική στοιχη δική σου μόνο ή μόνο μουσική. Μουσική. Οπότε είχες στο μυαλό σου ότι σε ενδιαφέρει να γράφεις μουσική, να κάνεις συνθέσεις, ναι, και αργότερα ήρθε το τραγούδι ή ήταν από την αρχή ολοκληρωμένο. Όχι, πρώτα τραγουδούσα, πρώτα ήλπιζα ότι κάποια στιγμή θα τραγουδήσω και στην πορεία άρχισα να γράφω τα δικά μου τραγούδια. Άρχισα να παίρνω και καλές κριτικές για κάποια τραγούδια, οπότε λέω μήπως να το δω και αυτό. Το κομμάτι τη σύνθεση. Οπότε... Και έκανε και ένα κομμάτι στην Ελικοκίνου. Ναι. Το θυμάμαι, το είχαμε ζητήσει εδώ πέρα όταν είχε έρθει ο Γιάννης. Οπότε λοιπόν, τώρα, πρώτη φορά το ακούμε εδώ πέρα. Θέλω να τα λέμε αυτά. Συγχαρητήρια. Ναι. Θα βγει 28 του μήνα. Μάλιστα. Στο YouTube και 21 στα ραδιόφωνα. Ωραία. Τι εσύ τώρα, ας πούμε, αυτή είναι η ασχολία σου. Συγγνώμη που ρωτάω, δεν γνωρίζω γι' αυτό, ναι, ρωτάω. Αυτή σπουδές κάτι. Σπουδάζω δραματική σχολή. Α. Ναι. Πού? Στο Αθηναϊκή Σκηνή Κάλπου Καλαμπόκη. Α, συγχαρητήρια. Άρα σε ενδιαφέρει και η υποκριτική, ναι, ή το, ναι, θέλεις, ναι, γενικότερα για το κομμάτι της ερμηνείας. Πώς το φαντάζεσαι? Το φαντάζομαι πιο πολύ για να είμαι πιο ολοκληρωμένος σαν καλλιτέχνης. Α. Το ένα θα βοηθήσει το άλλο. Ωραίο. Και τα δυο εμένα. Τι ηλικία έχεις? Είμαι 21. Τι λέει, ρε. 21. Ναι. Δεν φαίνεται μεγαλύτερος, 22 ας πούμε. Φαίνεσαι πολύ μεγάλος. Άρα είσαι μικρό παιδί δηλαδή που λέμε. Ναι, άρα καλά, είσαι στα καλύτερά σου τώρα. Άρα ξεκίνησες πάρα πολύ ωραία. Το τραγούδι αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο για εσένα. Σημαίνει κάτι, εννοώ. Γράφτηκε σε μια συγκεκριμένη φάση. Γράφτηκε στην καραντίνα. Παρ' όλα αυτά έχει μια χαρά μέσα του. Έχει, ναι. Ο μπαμπάς σου γενικότερα με τα τραγούδια του που θέλει να μας ταλαιπωρεί μέσα στην ψυχή μας και να στεναχωριόμαστε με τα τζάμια που φυσάνε και όλη την τρέλα. Θα ακολουθήσει κάτι τέτοιο. Σκέφτεσαι να το πας εντελώς αλλιώτικα? Όχι, δεν θα το πάω εντελώς αλλιώτικα. Θα το πάω και έτσι και αλλιώς. Ωραίο. Το καλοκαίρι θα κάνεις κάποιες εμφανίσεις μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Την Νατάσα, ναι. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είναι η πρώτη μου περιοδία, ουσιαστικά, έτσι, tour. Και θα κάνω και με τον πατέρα μου κάποιες που ήταν ήδη κανονισμένες. Θα είσαι γενικά και με... δεν, ναι, θα καθίσεις το καλοκαίρι αυτό. Όχι. Δεν θες να κάνεις, παιδί μου, καμία διακοπή? Δεν θέλω καθόλου. Δεν θέλεις διακοπή. Έκατσες πολύ στην καραντίνα. Έπαθες, ναι, τρέλα. Οπότε, ναι, θα είσαι και με τον πατέρα. Σε κάποιες. 14 Ιουλίου στο Κατράκι, όπου στο είναι. Στο Κατράκι, πολύ ωραία. Ναι, και, ναι, και έχω κανονισμένο και με την Θεοδωρίδου. Γενικότερα, πώς το έχεις? Είσαι άνετος μπροστά στις κάμερες? Όχι. Ωραία, φέρτε μια κιθάρα. Φέρτε μια κιθάρα. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή να το... Για φέρε, ναι, το μικρόφωνο σε μένα, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ εντυπωσιακά. Λοιπόν. Για, ας πούμε, αν τώρα πηγαίναμε, ας πούμε, ήμασταν διακοπές που δεν θα πας. Ολόκληρη παρέα και λέγαμε, εσύ, ένα drunk, τι θα μας πεις, ας πούμε, τι θα μας... για την παρέα. Για την παρέα. Για την παρέα. Λοιπόν. Ωραίος. Πάμε. Το ξέρεις αυτό? Ναι, θα πω, αλλά δεν ξέρω. Αλλά θα... Κατέβα λίγο να σε δω. Όπως κι αν είσαι, σ' αγαπώ. Δε θέλει ρούχα η καρδιά να τις φορέσεις. Κατέβα λίγο να σε δω, όπως κι αν είσαι, σ' αγαπώ. Μη χτενιστείς και μη βαφτείς για να μ' αρέσεις. Έτσι μ' αρέσεις. Στη ζωή μου εσύ είσαι η μία,
ζωή μου εσύ είσαι μία η αγωνία. Μη τυχόν συμβεί και σε χάσω ποτέ, μικρή μου κι η ψυχή μου μείνει από ψυχή. Όπως είναι η καρδιά μου μία, μία είσαι κι εσύ. Τώρα η ζωή ένα αστείο πικρό, να έχεις φύγει εσύ και να φταίω εγώ. Δε μ' αγάπησες τις παρές να λες και μετά τα γουλιά μου να κλαις. Τώρα η ζωή ένα αστείο πικρό, να έχεις φύγει εσύ και να φταίω εγώ. Δε μ' αγάπησες τις παρές να λες και μετά τα γουλιά μου να κλαις. Ψέματα λες. Μπράβο ρε αγόρι μου. Μπήκα λίγο στη θέση του παπά. Είναι πολύ συγκινητικό. Αρχικά, επειδή είσαι μικρός, κιθάρα έμαθες. Έμαθα μόνος μου. Α, το παιδί δεν πάει. Τι ζώδιο είσαι τελικά? Υδροχός. Είναι τρελό το παιδί. Βλέπεις τι ωραία. Τώρα κουμπόσανε όλα. Τώρα κουμπόσανε. Σου εύχομαι πάρα πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Είσαι γλυκύτατος. Τα φιλιά να δώσεις και στον πατέρα και στην Νατάσα. Εννοείται. Και όποτε θες και έχεις το κέφι και τα λοιπά, να εδώ με τα παιδιά. Τα παιδιά οι Αλκατράς, δεν ξέρω να σας δείτε καμνά, αυτά είναι. Να μας πείτε κάτι ολοκληρωμένο, πιο ωραίο. Τα παιδιά, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά.